στο διεθνές δίκαιο και μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου πρέπει να τηρούνται κανόνες. Όταν αυτοί οι κανόνες παραβιάζονται και μάλιστα παραβιάζονται από μια χώρα που έχει διαμορφώσει, έχει συμβάλει ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην διαμόρφωση των κανόνων του διεθνούς δικαίου όπως το ΟΗΕ, είναι σαφώς ανησυχητικό. Ανησυχητικό ότι θα κυριαρχήσει το δίκαιο του δυνατού και όχι η δύναμη του δικαίου.